Πάμπολες γυναίκες τον ονειρεύονται να τις κόβει. Όχι, δεν μιλάω για τον Hannibal Lecter, δεν είναι εφιάλτης, αλλά όνειρο ζωής. Αρκετές που έχει κόψει και ράψει είναι οι ίδιες όνειρο. Γιατί ο δεύτερος καλεσμένος μου είναι χειρουργός που διορθώνει, επανορθώνει και διασκευάζει την ανθρώπινη φύση. Κυρίες και κύριοι, ο γλύπτης Γιάννης Λύρας. Ποιο να διαλέξω? Όποιο θες. Πάρ' και αυτό. Αυτό. Το αγαπημένο των γυναικών αυτό το πράγμα. Το πεθαμενή. Ναι, αυτό του αρέσει πάρα πολύ. Αν ήταν για άντρα, θα διάλεγα άλλο. Να σου πω, έχει σχέση με η δουλειά σου με του Χαλεπά. Θα μπορούσα να σε λέω Χαλεπά. Ναι, ο Χαλεπά είναι ο αγαπημένο μου γλύπτη, αν και έχει νεκρικά και δεν μου αρέσει. Έχει τα πιο ωραία νεκρικά. Παρ' όλα αυτά, είναι ο καλύτερο μοντέρνο γλύπτη τη Ελλάδα. Είναι σωστό για έναν γιατρό αυτά τα τελευταία 20-30 χρόνια να παίρνει ειδικότητα πλαστικού χειρουργού? Για οικονομικά εννοώ. Είστε πολύ στον ανταγωνισμό πια, οπότε... Όχι, δεν είμαστε πολύ. Στην Ελλάδα είμαστε 280 εγγεγραμμένοι και αυτοί είναι λίγοι σε σχέση με την Τουρκία, ας πούμε, που είναι 1200. Και σε σχέση με τη Βραζιλία, που είναι από που ήρθα εγώ, που είναι 3.500. Δεν είναι πολύ, αλλά βέβαια η Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο περνάει ένα λούκι και αυτό σημαίνει ότι για λίγο καιρό ακόμη δεν θα είναι καλό. Για πόσο καιρό πιστεύεις? Εγώ υπολογίζω έναν πλήρη κύκλο να κλείνει σε 5 χρόνια από σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια από σήμερα θα είναι ξανά στο παιχνίδι. Δεδομένου ότι δεν μπορείς να χειρουργήσεις τον εαυτό σου, αν επέλεγες να κάνεις μια πλαστική, σε ποιον θα πήγαινες και τι θα διόρθωνες επάνω σου? Εγώ θα πήγαινα στους δασκάλους μου στη Βραζιλία, εκεί που εκπαιδεύτηκα, γιατί έχει πολύ καλή πλαστική χειρουργική η Βραζιλία. Έχω ήδη ελαφρύνει το προγούλι μου. Μια φορά που πήγα εκεί. Εκεί το φτιάξα. Ναι, ναι. Και θα έκανα αυτή τη στιγμή. Αυτό που με απασχολεί είναι το γύρας. Η αλήθεια είναι ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα φανεί πολύ το γύρας, όχι ότι ακόμα δεν το έχουμε, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ποιος θα μας κάνει το πρόσωπο. Με απασχολεί πάρα πολύ να μην φαίνεσαι πολύ κρεμασμένος, πολύ κουρασμένος. Όχι να μην φαίνεσαι γκριζαρισμένος, αυτό είναι ωραίο, αλλά να φαίνεσαι μέσα στη ζωή, ρε παιδί μου, να μην φαίνεσαι παροπλισμένος. Εσύ θα σου έρχονται πάρα πολλοί πελάτες, ασθενείς, οι οποίοι είναι κακοχειρουργημένοι. Εκεί δεν σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Εκεί αναλαμβάνεις, το ξέρω ότι αναλαμβάνεις, να κάνεις πια. Αυτό δεν λέγεται πλαστική, λέγεται μετατραυματική στην ουσία, έτσι δεν είναι? Επανορθωτικές είναι αυτές. Κακοχειρουργημένοι από πλευράς αισθητικής ή από πλευράς επανορθωτικής, δηλαδή μετά από ατυχήματα? Όχι, εννοώ κακοχειρουργημένοι από κακό πλαστικό, δηλαδή που έχει γίνει αυτό το λεγόμενο. Ναι. Έτσι. Αυτό ξέρεις, δεν γίνεται από χειρουργείο, γίνεται από υπερβολική χρήση ενέσεων. Όπως και αλλού, έτσι και σε εμάς. Δεν είναι απλά lifting τα πολλά που τα λέτε. Όχι, αυτή είναι μια μεγάλη παρεξήγηση, η οποία έχει κάνει πολύ κακό στην πλαστική χειρουργική. Νομίζει ο κόσμος ότι αυτό το τράβηγμα, η εικόνα του Τζόκερ, ας πούμε, στο πρόσωπο, είναι από τράβηγμα. Δεν είναι τράβηγμα, είναι υπερβολικό γέμισμα. Στα χείλια. Πώς ξεκινάει αυτή η ενασχόληση των γυναικών, ειδικά με το γύρας? Όταν η γυναίκα αρχίζει και φοβάται ότι θα περάσει μια επόμενη φάση, αρχίζει και σκέφτεται ότι αυτές οι ρητίδες φάνηκαν, άρα φαίνομαι μεγαλύτερη. Είναι μεγάλο λάθος, διότι δεν είναι αυτό που τις κάνει να φαίνονται μεγαλύτερες, είναι το άδειασμα στα πάνω μέρη, στους κροτάφους, στα ζυγωματικά, αρκεί να δουν τη φωτογραφία τους στα 20, οι ίδιες γυναίκες, και να τη δουν σήμερα και θα καταλάβουν ότι το άδειασμα ψηλά είναι αυτό που κάνει τη γυναίκα να φαίνεται κουρασμένη. Αντίθετα, νομίζουν ότι αυτή η ρητίδα φταίει. Πάνε σε ένα δερματολόγο, όχι σε ένα πλαστικό χειρουργό, οποίοι οι δερματολόγοι έχουν μπει και εκείνοι στο παιχνίδι τώρα, γεμίζουν υπερβολικά αυτή τη ρητίδα, καταργούν το χώρισμα μεταξύ του μάγουλου και του χαμόγελου. Αυτά τα δύο είναι και τα δύο πεσμένα και ξαφνικά γίνεται η εικόνα του Τζόκερ. Δεν είναι από τράβηγμα. Άρα, όταν θα έρθει μια γυναίκα έτσι, στην ερώτησή σου, θα τη πω: περίμενα να φύγει αυτό το πράγμα που έβαλε. Α, φεύγει αυτό σε 6 μήνες, ας πούμε. 6 μήνες, ένα χρόνο και θα το ξαναδούμε από την αρχή. Δεν την πάω αμέσως στο χειρουργείο. Θα την αφήσω να περάσει ένα χρόνο για να φύγει αυτό το υλικό που έβαλε. Θα τη σταματήσω κυρίως, να μην το βάζει άλλο και τότε θα δούμε. Να σου πω, κάνεις τα πάντα από πλαστικές επεμβάσεις. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχεις ειδικευτεί σε κάτι, ότι κάνεις αυτιά μύτες. Κάνεις τα πάντα. Αυτό όμως που σε προτιμάει πάρα πολύ ο γυναικείος πληθυσμός είναι ο. Πώς το λένε, να το πω. Δεν μου έρχεται η λέξη επιστημονική, θα το πω κόλος. Είσαι στην. Color correction. Όχι color correction, color correction.
Δεν θα έχω αντίρρηση για τον όρο που είπες. Γιατί... Γλουτιέο, το θυμήθηκα. Αργά. Ας το λέμε κόλο τότε. Η βραζιλιάνικη γλουτή, λοιπόν. Ναι. Η σχολή μου είναι η βραζιλιάνικη, από ό,τι ξέρεις. Και η βραζιλιάνικη σχολή, το Ρίο Ντε Τζανέιρο, φημίζεται στο καναβάλι για το βραζιλιάνικο κόλο. Για τις καλύπηγες γυναίκες, οι ψήπηγες μάλιστα, πολύ ψηλά. Είναι και ψηλά αυτή η γλουτή. Ναι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τεχνική βραζιλιάνικη που έχουμε πάρει από εκεί, που λέγεται βραζιλιάνικη λιπογλυπτική, με βάση την έννοια της γλυπτικής που έλεγα στην αρχή. Παίρνουμε το λίπος από εκεί που περισσεύει, εξαφανίζεται από εκεί. Αν δεν βάζουμε σιλικόνες εκεί, δηλαδή. Όχι, έχει καταργηθεί το θέμα της σιλικόνης γιατί έχει επιπλοκές. Όχι στο στήθος, στους γλουτούς. Στο στήθος γιατί δεν έκανε επιπλοκές. Είναι άλλη περιοχή. Στον πισινό δρόμο, ας πούμε. Άλλο ιστός. Εμείς τώρα που συζητάμε, καθόμαστε πάνω στο. Ναι. Δεν καθόμαστε πάνω στο στήθος. Όχι, σωστά. Οπότε είναι άλλη περιοχή. Έχει άλλη δουλειά να κάνει. Και γι' αυτό παίρνουμε το λίπος από εκεί που περισσεύει, το επεξεργαζόμαστε και το βάζουμε λίγο από αυτό, όχι όλο, πιο ψηλά. Στους γλουτούς. Εκεί που είναι το κενό. Αν δουν οι γυναίκες το σώμα. Αυτό σε μια γυναίκα η οποία είναι λίγο πλάκα. Δηλαδή εκεί. Ακριβώς. Αν δουν οι γυναίκες το σώμα τους χωρίς εσώρουχο, φωτογραφημένο, όχι στον καθρέφτη, σήμερα να το κάνουν όλες, θα δουν ότι. Τους λείπει εκείνη η καμπύλη, ειδικά στις Ευρωπαίες. Το εσώρουχο κρύβει αυτή την περιοχή και δεν το καταλαβαίνουμε το εσώρουχο. Γι' αυτό έχει γίνει το εσώρουχο εξάλλου, για να φαίνεται πιο ωραίο ο γλουτός όταν το φοράνε. Γι' αυτό και εκεί λοιπόν είναι μια περιοχή που πρέπει να βάλεις κάτι. Και τότε αν το βάλεις θα σηκωθεί. Όταν κάνουν αυτό το χειρουργείο, δεν πονάνε μετά όταν κάθονται. Όχι, είναι το δικό τους λίπος. Αυτό που είχαν στα ψωμάκια και που δεν το έχουν πια. Και δεν πονάει όμως που κάτι προσθέθηκε στο γεσί. Αντίθετο, είναι τόσο ευχάριστο να κάθεσαι πάνω του, είναι σαν να κάθεσαι ένα ωραίο καναπέ. Άρα δηλαδή από την επόμενη μέρα είσαι εντάξει, ας πούμε. Εντάξει, το χόντρινα τώρα, αλλά κάνα 2-3-4 μέρες. Κοίταξε, αυτό το λίπος τώρα θα βρει τη νέα του θέση, θα συμφιλειωθεί με τη νέα περιοχή. Θα περάσει κανένα 2 εβδομάδες και θα το έχεις πλήρως δικό σου. Αφού όμως σε εκείνη την περιοχή δεν έχουν λιποκύτταρα, ρε παιδί μου, γιατί το λίπος μαθαίνει να ζει και σε περιοχή που δεν ήταν προγραμματισμένο. Ακριβώς, σωστή ερώτηση. Γιατί βγάζουμε τα λιποκύτταρα και τα μεταμοσχεύουμε. Δεν είναι το λίπος, λέμε το λίπος. Με παραδέχεσαι. Μπράβο, ρε. Όχι, έχω ιατρική αντίληψη. Χρειαζόμαστε ένα δοκιμαστή στο γραφείο. Ενδιαφέρεσαι. Θα μου κάνετε τον κόλο καινούριο. Οι Ελληνίδες προτιμούν τον καινούριο κόλο. Έχουν πολλές μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πάντα αρέσει. Θέλω να σου πω ένα νέο στοιχείο καλλιτεχνικό. Το φιδίσιο σώμα, το θυμάσαι? Ναι. Που το λένε όλοι. Ναι. Τι σημαίνει φιδίσιο σώμα? Ένα ωραίο στήθος. Από τα πλάγια. Ένα ωραίο στήθος έξω, μέσα κατά το στήθος, λίγη κυλίτσα, μέσα στους μυρούς, λίγη μυρή κτλ. Αυτό είναι ένα σιγμοειδές σχήμα. Ναι. Αν το βάλεις από πίσω, πλάτη, ναι, μέσα η λόρδωση. Πισινός, ψηλά, μέσα, στους μυρούς. Και ξαναβγαίνει στη γάμπα. Και η γάμπα. Ναι. Αυτό το πράγμα όλο, αν το παρακολουθήσεις, λέγεται φιδίσιο σώμα. Ναι. Που σημαίνει εναλλαγή καμπύλης και κριτότητος. Πολλές καμπύλες, η μία μετά την άλλη. Να εναλλάσσονται. Αυτό λέγεται OG. Είναι ένα καλλιτεχνικό στοιχείο, το έχουν και στην αρχιτεκτονική. Και όποιο σώμα ή πρόσωπο έχει αυτό το σχήμα, θεωρείται ελκυστικό, πολύ όμορφο. Σεξουαλικό. Που λέγανε για το μπουκάλι της Coca-Cola παλιά, ότι το κάνανε σαν γυναικείο σώμα, ας πούμε, για να είναι ελκυστικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και στην πλαστική. Που σημαίνει ότι αν σου έρθει μία και σου πει: εγώ θέλω να μου κάνεις τον κόλο μεγαλύτερο, εσύ θα της πεις γύρνα προφίλ, να δω και μπορεί να πεις ότι κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεσαι κόλο, χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, καμπούρα. Να έρθει για κόλο και να της κάνεις καμπούρα, θα ήταν πολύ αστείο αυτό. Θα τις πω. Έχεις, πάντα λες τη γνώμη σου, έτσι. Κοίταξε, οι γυναίκες έχουν αυτό το καλό, ότι όταν είναι σε καλή φάση της ζωής τους, σε ακούνε. Σε ακούνε και συνήθως ξέρουν, γιατί ζητάνε ή ζητάνε άλλα ντάλα. Συνήθως ξέρουν, αλλά το καλό με τις γυναίκες και κακό επίσης ταυτόχρονα, είναι επειδή δεν έχουν πλήρη εικόνα του τι τους φταίει, αν τις εκπαιδεύσεις να το δουν καλά αυτό που τους φταίει, σε έναν υπολογιστή, ας πούμε, αν δουν το σώμα τους και τους δείξεις μέσα στον υπολογιστή πώς θα γίνουν. Εκπαιδεύονται πολύ εύκολα και το δέχονται. Είναι πολύ δεκτικές, αν καταλάβουν αυτό που πας να τους κάνεις. Εσύ σε μια παράλογη απέτηση μιας γυναίκας για οικονομικούς λόγους, γιατί από αυτό το πράγμα ζεις εσύ και αυτή είναι η δουλειά σου. Θα τις κάνεις το χατήρι ή θα πεις δεν θέλω, εγώ πήγαινε αλλού. Ήταν ένα ζευγάρι, η κυρία και ο κύριος μπροστά μου. Η κυρία λέει: παρακαλώ, θα ήθελα να μου κάνει το στήθος νούμερο ε. Ε-ε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 
Λέω, κυρία μου, με συγχωρείτε, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό δεν. Λέει, ναι, είναι πολύ μεγάλο, το γνωρίζω. Λέω, δεν σας ενοχλεί, όχι καθόλου. Λέω στον κύριο που ήταν δίπλα. Εσάς δεν σας φαίνεται μεγάλο. Κύριε Λύρα, μου λέει, εμείς θέλουμε να παίζουμε με μεγάλο στήθος. Τι ζόρι τραβάτε. Το έκανα.
Αν είχε έρθει μόνη της, δεν θα το έκανα. Το στήθος είναι και η δημοφιλέστερη επέμβαση. Ναι, η πιο δυνατή και η δημοφιλέστερη. Και η πιο δυνατή για την ψυχολογία της γυναίκας. Ναι. Το στήθος για τη γυναίκα είναι ότι είναι τα μαλλιά για τον άντρα, να ξέρεις. Άρα, εσένα ο βασικός ανταγωνιστής αυτή τη στιγμή είναι το Pretty Bra. Πες μου αν αυτό που θα πω είναι σωστό. Είχα μια συζήτηση με έναν γιατρό, ο οποίος δεν είναι πλαστικός χειρουργός, ας πούμε, και λέγαμε, μου είχε κάνει εντύπωση ότι στη Βραζιλία είναι η πιο αναγνωρισμένη, καλύτερη σχολή στην πλαστική χειρουργική. Και ρώτησα πώς είναι δυνατόν αυτό να ξεφύγει από την Αμερική ή από την Ευρώπη, ας πούμε. Και μου εξήγησε ότι εκεί που βασιλεύει η αναξιοκρατία, δηλαδή όπου δεν έχουν σημασία τόσες πολλές δυνατότητες που μπορεί να έχει κάποιος στη δουλειά, αλλά η ομορφιά, και που δίνεται έμφαση και υπάρχει ζήτηση, δημιουργείται ένας μηχανισμός ελεύθερης αγοράς, προσφοράς, ζήτηση, να με κάνεις καλύτερη, άρα η πλαστική χειρουργική θα αναπτυχθεί. Και γι' αυτό λέει και στην Ελλάδα έχει μεγάλη άνθηση πλαστική χειρουργική. Εκτιμώ απέραντα την Αμερική, τις ΗΠΑ της Αμερικής. Θεωρώ ότι καλά που υπάρχουν για να υπάρχει ησυχία στον κόσμο, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, αλλά έχουν τρία σημεία στα οποία έχουν χάσει οι Αμερικανοί. Την καρδιοχειρουργική, την έκανε πρώτος Νότιο-Αφρικανός, ο Μπάρναρντ. Ο δάσκαλος του Γιακούμπ. Ο δάσκαλος του Γιακούμπ. Την πλαστική χειρουργική και το ποδόσφαιρο. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και άλλα πράγματα οι Βραζιλιάνοι πρώτα. Και επειδή τα δύο θέματα είναι της Βραζιλίας, θα παρατηρήσεις ότι και στα δύο υπάρχει καλλιτεχνική διάσταση, έμπνευση. Εγώ λοιπόν δεν θα βάλω το γεγονός της αναξιοκρατίας, ότι οι γυναίκες ανταγωνίζονται μία την άλλη με θεμητά ή αθέμητα μέσα. Αν βάλεις την πλαστική χειρουργική σαν θεμητό μέσο, είναι αποδεκτό. Εγώ θα πω ότι είναι η έμπνευση των Βραζιλιάνων. Η έμπνευση στον έρωτα, η έμπνευση στη ζωή. Που φτιάξαν αυτή τη σχολή, δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι ρουφάνε τη ζωή. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να κάνουν τόσο ωραία έρωτα και να μην έχουν ωραία σώματα. Ξέρεις ότι οι Βραζιλιάνοι ξυπνάνε στις 6.30 το πρωί για να πάνε μία ώρα τζόγκινγκ πριν πάνε στις δουλειές τους. Κάθε μέρα. Όχι μία το Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν γίνεται στην Ευρώπη. Ούτε είναι στην πολύ μυστήριο έθνος αυτή. Είναι επίσης, τόσα πολλά εκατομμύρια. Και επίσης μην ξεχνάς ότι όταν μιλάμε για Αμερική, μιλάμε για πολλές πολιτείες. Άλλη η Αμερική της Νέας Υόρκης, άλλη του Ντιτρόιτ, άλλη του Λος Άντζελες και άλλη του Μαϊάμι. Αυτή η εκπομπή που βλέπουμε στην τηλεόραση, ο Δόκτωρ 912, πόσο είναι, δεν θυμάμαι. Βραζιλιάνος. Α, είναι Βραζιλιάνος. Ο Ρέι είναι Βραζιλιάνος. Ο Δόκτωρ Ρέι είναι Βραζιλιάνος. Νόμιζα ότι είναι η αμερικάνικη απάντηση απέναντι στη βραζιλιάνικη χειρουργική. Όχι, ο Δόκτωρ Ρέι, μάλιστα, επειδή έχω δει το επεισόδιο, αναγκάστηκε για να νομιμοποιηθεί να πάει στο Ρίο Ντετζανέιρο να δώσει τα σέβη του στον δάσκαλό μου τον Πιταγκή, τον ιδρυτή τη πλαστική χειρουργική. Ο οποίο, μιλώντα και για τον Πιταγκή τώρα, που είναι ο πιο μεγάλο από όλου του πλαστικού που είναι Βραζιλιάνο από το Ρίο, αυτό ο άνθρωπο φέτο ανακοίνωσε ότι αποσύρεται και από τη χειρουργική. Δηλαδή είναι 92 χρονών. Αυτό ο Δόκτωρ Ρέι, λοιπόν, η αμερικάνικη showbiz. Και όλο αυτό το στήσιμο της πλαστικής, της θεατροποιημένης πλαστικής, δραματοποιημένης πλαστικής, αναγκάστηκε να πάει στο Ρίο να πάρει την νομιμοποίηση. Πες μου κάτι. Ας αφήσουμε τα διεθνή. Έχεις μετρήσει πόσες επεμβάσεις έχεις κάνει, έχεις έναν αύξοντα αριθμό. Βεβαίως έχουμε, ναι. Ξέρουμε, γιατί τα παρουσιάζουμε και αυτό σε συνέδρια. Υπολογίζω ότι έχω περάσει τις 12.000 επεμβάσεις. Και... Αυτά πόσα χρόνια κάθε μέρα χειρουργία είναι. Καλά, την καλή εποχή κάναμε 10 χειρουργία τη μέρα. Το 2000 δηλαδή. Θυμάστε την εποχή του χρηματιστηρίου. Ναι, ναι, ναι. Τότε οι Έλληνες αγόραζαν τζιπ, πουρα και πλαστικές. Υπήρχε μια μέση τιμή γι' αυτό. Πού, στην επέμβαση. Δηλαδή από αυτές. Πάμε να καταλάβουμε τι λεφτά έχεις βγάλει τώρα, άμα καταλάβεις. δηλαδή, είναι καλό επάγγελμα, ρε παιδί μου, να είσαι πετυχημένος πλαστικός χειρουργός. Ναι, είναι καλό επάγγελμα μέχρι στιγμής. Είναι καλό επάγγελμα. Τώρα, βεβαίως, επειδή ξέρεις ότι είπαμε ότι εμείς είμαστε ουσιαστικά στα αντικείμενα που τα αγοράζεις μόνο όταν έχεις περίσσευμα. Σωστά. Όχι όταν σου λείπουν, για να τα δώσεις τους φόρους. Αυτή την περίοδο όλοι οι πλαστικοί χειρουργοί υποφέρουν. Δεν ξέρω και το μέλλον ποιο θα είναι, γιατί εξαρτάται πολύ από την Ευρώπη αυτό το πράγμα, πώς θα πάει. Επίσης δεν ξέρω αν θα... ξέρεις, υπάρχει περιθώριο. Οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Όλοι θέλουν να κάνουν κάποια λεπτομέρεια πάνω τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι θέμα διάθεσης του κοινού. Αν είναι το κοινό σε αισιόδοξη φάση και περνάμε καλά και είναι όλα πολύ ωραία και χαιρόμαστε και ελπίζουμε για το μέλλον, τότε θα κάνουμε και πλαστικές. Αν είμαστε όλοι μίζεροι και φοράμε μαύρα και... Καλά, ναι, εννοείται. Δεν γίνεται. Επηρεάζεται και αυτό. Οπότε δεν ξέρω για το μέλλον, αλλά πιστεύω ότι η πλαστική. Θέλω να σου πω ότι η πλαστική. Εσείς ρίξατε καθόλου τις τιμές. Πάρα πολύ. Το έχετε κάνει αυτό δηλαδή, έτσι. Βέβαια. Έχουμε ρίξει τιμές και κάνουμε και πολλά. Βεβαίως, αν κάποιος έρθει και μου πει: παντρεύω την κόρη μου
και δεν έχω τίποτα και πρέπει να σας φτιάξω τη μύτη, θα την κάνω και δωρεάν, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό που στις δύο πίτσες ή μία δώρο που θα μπορούσε να πεις στους δύο κόλλους ένα βυζί τζάμπα, ας πούμε. Όχι, εγώ προτιμώ το δωρεάν από το... προτιμώ να του πω, σου κάνω τη μύτη ή το στήθος δώρο, κάνουμε και εσύ ένα δώρο. Όχι ένα στα δύο, κάνουμε εσύ ένα δώρο που νομίζεις εσύ ότι μου αξίζει. Σου έχει τύχει ποτέ κάποια επιπλοκή έτσι, η οποία να σε ευνηδίασε? Γιατί είναι πάρα πολλές επεμβάσεις, σίγουρα θα σου έχει τύχει κάτι. Φροντίζουμε να αποκλείσουμε τις επεμβάσεις που θα πάνε στραβά, το ξέρουμε από πριν. Κάνουμε πολύ καλό ιστορικό από πριν, δεν πάνε έτσι όλοι στο χειρουργείο. Εγώ είμαι γνωστός ότι λέω και πολλά όχι. Πάρα πολύ γνωστός στην αγορά. Δηλαδή... Φοβάσαι, μη σου τύχει καμιά πατάτα και δεν θα τρέξει να τη μαζεύει και δεν μπορεί, ας πούμε. Αυτό που θα μου τύχει, δεν θέλω να μου τύχει και το προβλέπω. Και άρα δεν το κάνω. Γιατί η στατιστική είναι πολύ σκληρή. Δηλαδή η στατιστική βγάζει νούμερα για όλους. Και για τον καλό και για τον άσχετο. Δηλαδή έτσι, είναι έτσι, μία στατιστική. Έτσι ακριβώς τώρα. Ευτυχώς σε εμάς στην πλαστική χειρουργία είναι περισσότερο λεπτομέρειες αισθητικού τύπου και όχι καταστροφές όπως είναι σε μια άλλη ειδικότητα. Δηλαδή άλλο να τρυπήσει μια καρδιά και άλλο να τρυπήσει ένα στήθος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι, λέγονται στη σκάλα των επιπλοκών, όπως είπες. Είναι πολύ χαμηλά, λέγονται προβλήματα. Λέγεται καταστροφή, κατάλαβα. Επιπλοκή, πρόβλημα. Ότι θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερα και δεν είναι τόσο καλά. Εντάξει. Αυτό ναι, αυτό παίζει. Δεν είναι θέμα υγείας, ας πούμε, να πεθάνει, να σου μείνει κάποιος. Αυτό παίζει. Γι' αυτό και τώρα τελευταία χρησιμοποιούμε πολύ την τεχνολογία για να δείχνουμε πώς θα γίνει, δείχνοντας και το μέχρι πού θα φτάσει. Δεν το ωραιοποιούμε. Να. Λέμε αυτό που έχετε εσείς μπορεί να φτάσει ως εδώ. Το θέλετε? Α, είναι πολύ λίγο. Ωραία, μην το κάνετε. Έρχονται να σου πούνε, να σου δείξουν την φωτογραφία μιας γκόμενας star του Hollywood, να πούνε θέλω τα βυζιά μου έτσι. Ναι, καταρχήν μου δείχνουν όλες το πρόσωπο της Αντζελίνα Τζολί, που είναι είναι ψηφισμένη ως η πιο ωραία γυναίκα του πλανήτη σε όλες τις ράτσες. Την έχουν ψηφίσει οι Κινέζες, οι Αφρικάνες, οι Βορειοαμερικάνες, οι Νοτιοαμερικάνες. Ζητάνε μήλα και τέτοια να τους κάνεις. Ό,τι βλέπεις την Αντζελίνα Τζολί. Τι λες μωρέ τώρα, αυτό δεν ταιριάζει σε όλο τον κόσμο όμως. Δηλαδή είναι ηλίθιες, ας πούμε. Εναπόκειται σε σένα να πεις αν δεν ταιριάζει και να την εκπαιδεύσεις να μην το κάνει. Έχει δικαίωμα να το ζητήσει όμως. Δηλαδή εγώ δεν έχω αντίρρηση να ζητήσει κανένας ό,τι θέλει εκείνος. Ο απέναντί του πρέπει να τον εκπαιδεύσει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να το κάνει. Μια μέση τιμή, και δεν λέω για τη δική σου αμοιβή μονάχα, μια μέση τιμή των 280 που είστε στον σύλλογό σας. Για μια επέμβαση. Ποια είναι περίπου, για όλες τις επεμβάσεις, από μύτη μέχρι γλουτό, μέχρι στήθος κτλ. Μια μέση τιμή, ποια είναι? Κάνα δύο μισθούς. Δηλαδή 1500 με 2000. Δύο μισθούς, φαντάσου. Ανάλογα με το τι μισθούς παίρνει. Όχι, μέση τιμή, μέσος μισθός. Άρα η μύτη, ας πούμε, πόσο κάνει μια μύτη? Τώρα, κοίταξε, υπάρχει και δεοντολογία. Μας απαγορεύουν να κάνουμε διαφήμιση ή δυσφήμιση των απέναντί μας και αυτό λέγεται αθέμητος ανταγωνισμός. Εγώ μπορώ να σου πω τώρα 200 ευρώ, ελάτε όλοι. Αυτό αμέσως θα με διαγράψουν από το σύλλογο, άμα το πω αυτό. Γιατί είναι θέμα δεοντολογίας, ξέρεις. Πες μου κάτι, έτσι πώς με κοιτάς. Άσχετα, εγώ δεν θα σου ζητούσα τίποτα, αλλά αν σου λέγανε φτιάξ' τον μας να γίνει πολύ καλύτερος, τι θα άλλαζες πάνω μου, έτσι πως με κοιτάς? Όχι, δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό, γιατί καταρχάς είσαι καταξιωμένος. Θα μου βάλεις ιδέα? Όχι, καταρχάς είσαι καταξιωμένος. Έχεις περάσει έτσι, είσαι και στο θέατρο προχθές, μ' άρεσες πάρα πολύ. Ήρθες στο θέατρο και δεν ήρθες στο καμαρί να μου πεις ότι... Ήρθα στην πρεμιέρα. Φανταστική η παράσταση, θα τη δείτε όλοι. Και γιατί δεν ήρθες να μου πεις? Ήμουν στο πάρτι μετά, δεν βγήκες. Βγήκες. Πώς δεν βγήκες? Στο πάρτι ήμουνα. Μια στιγμή, στην πρεμιέρα τη δικιά μου, στο Πράγματα και Θάματα. Ακριβώς. Απίστευτο. Ναι, ήμουνα στην πρεμιέρα και ήμουνα στο πάρτι, αλλά εσύ ήρθες λίγο πιο αργά. Βέβαια. Ήταν πολύ ωραίο το έργο, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι το έργο που κάθεσαι και γελάς δύο ώρες, πόσο είναι? Σε ευχαριστώ. Θα νομίζω ότι σε έχω φέρει για να κάνεις διαφήμιση. Όπως επίσης θα δω και το έργο που έχεις βγάλει τώρα στον κινηματογράφο. Αυτό το τρίγωνο, φανταστικό. Το όνειρο του κάθε άντρα, έτσι. Ένα τρίγωνο, ερωτικό τρίγωνο. Αυτό είναι μια ωραία ιστορία και εγώ έχω μεγάλη αγωνία γι' αυτό. Πες μου κάτι άλλο, αγαπητέ Γιάννη. Περισσότερες γυναίκες, σαφέστατα, έχεις εγχειρήσει από άντρες. Ναι, περισσότερες. Οι άντρες συνήθως τι ζητάνε? Οι άντρες ζητάνε, οι πιο νέοι, οι έφηβοι, ζητάνε τη μύτη τους να είναι πιο ίσια και πιο λειτουργική, να αναπνέουν πιο καλά για να κάνουν αθλητισμό. Αισθητική και λειτουργική ρινοπλαστική λέγεται αυτή. Το προγούλι τους τα μεγαλώνουν. Πολλά έφηβα παιδιά. Το πηγούνι, ναι, αυτό, πηγούνι. Αυτό ήθελα να κάνω κι εγώ. Να πάω να βάλω. Θα το έλεγα, αλλά αυτό. Να πάω να βάλω. Τι βάζεις, εμφύτευμα εδώ, έτσι? Μπορείς να βάλεις σκέτο λίπος, εσύ δεν έχεις όμως, και μπορείς να βάλεις και εμφύτευμα, ναι. Και γίνεσαι ridge. Το βλέπεις στο κομπιούτερ πριν το κάνεις. Θα το δείξω. Αυτό θα στείλω ένα email με το. Άμα είμαι ωραίος, για να έχω και εγώ θεληματικό. Ναι, αλλά τώρα εσύ είσαι γνωστός, δεν μπορεί. Εντάξει, να. Εντάξει, τώρα το συζητάμε έτσι για να συζητάμε. Λοιπόν. Οι άντρες κάνουν αυξητική πέους.
Υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, υπάρχει, αλλά το κάνουν οι ουρολόγοι, όχι πλαστικοί αυτό. Εμείς όμως βάζουμε όρχης. Αν λείπει ένας όρχης, τον βάζουμε. Σαν τη σιλικόνη της γυναίκας. Ψεύτικο δηλαδή. Ναι, ναι, όπως η σιλικόνη στο στήθος. Υπάρχει σιλικόνη όρχη. Αλήθεια, λες και βάζεις. Και σκέψε έναν άντρα με έναν όρχη. Γιατί. Εντάξει. Στην προσωπική του στιγμή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Πας του βάζεις ένα όρχη, είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Σαν να μην υπάρχει πρόβλημα. Και οι ουρολόγοι κάνουν την αυξητική για ποιο λόγο? Γιατί το οποίο έχει και μια λειτουργική αποστολή. Την οποία την ξέρετε όμως και εσείς οι πλαστικοί. Ναι, ναι, αλλάζει όταν αυτό που κάνεις στο πέος για να το μεγαλώσεις. Αλλάζει και δυναμικά όταν αλλάζει και η κατάσταση του πέους. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να μπλέκουμε με το ουρολογικό κομμάτι. Έχει και την αποστολή της ούρησης. Και γι' αυτό το έχουμε δώσει αυτό το αντικείμενο εξ ολοκλήρου στους ουρολόγους. Αισθητική. Έχεις ακούσει για τον ball ironing? Όχι. Το ball ironing είναι οι ρητίδες του οσχαίου. Το έχει κάνει ο πιο γνωστός, παγκόσμια πιο γνωστός και πιο όμορφος ηθοποιός. Και τι έκανε δηλαδή, τι επέμβαση είναι? Έβγαλε τις ρητίδες από το όσχαιο. Άκου να δεις. Ναι. Αυτό που λένε λεύκανση προκτού και... Πολύ της μόδας στη βιομηχανία του πορνό. Μόνο εκεί ή το κάνουν και άλλες γυναίκες? Μερικές γυναίκες στις οποίες είναι πολύ έντονο το χρώμα, ναι, το κάνουν. Και αυτό πώς γίνεται, δηλαδή σαν τατού είναι? Όχι, γίνεται με λέιζερ. Αποχρωματισμό κάνεις. Αποχρωματισμό του σκούρου δέρματος γύρω από τον προκτό. Λέγαμε με μια φίλη ότι θα κάνει, λέει, έλεγε να κάνω λεύκανση προκτού και έλεγε ένας άλλος και εγώ θέλω να κάνω βαλανομπόρντωση. Θα τα πούμε εδώ με τον Γιάννη Λύρα σε λίγο, μετά το διάλειμμα.